Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, 1899-1980, ήταν Άγγλος σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών. Συχνά αποκαλείται και ως ο μάστερ του σασπένς, καθώς ήταν πρωτοπόρος σε διάφορες τεχνικές σχετικές με τα θρίλερ περιπέτειας και τα ψυχολογικά θρίλερ. Μετά από αρχική επιτυχημένη καριέρα στο βρετανικό κινηματογράφο, σε βουβές και μη ταινίες, το 1939 άρχισε να γυρίζει ταινίες στο Hollywood. Στη συνέχεια, το 1955 έγινε Αμερικανός πολίτης. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1899 στο διαμέρισμα πάνω από το μισθωμένο παντοπολείο των γονιών του στα περίχωρα του Ανατολικού Λονδίνου. Ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά των γονιών του, Βίλιαμ Χίτσκοκ και Έμα. Ο πατέρας του ήταν παντοπόλης όπως και ο παππούς του. 7 χρόνων, ο Χίτσκοκ πήγε στο δημοτικό και όταν έγινε 11 χρόνων στάλθηκε στο κολέγιο του Αγίου Ιγνάτιου, ένα γυμνάσιο Ιησουητών με φήμη για πειθαρχία. Οι ιερείς χρησιμοποιούσαν ένα σκληρό λαστιχιάνιο μπαστούνι στα αγόρια, πάντα στο τέλος της ημέρας. Έτσι τα αγόρια έπρεπε να κάθονται στις τάξεις περιμένοντας την τιμωρία, αν είχαν καταγραφεί για αυτήν. Αργότερα είπε ότι εδώ ανέπτυξε την αίσθηση του φόβου του. Ο Χίτσκοκ είπε στους γονείς του ότι ήθελε να γίνει μηχανικός και το 1913, 14 χρόνων, άφησε τον Άγιο Ιγνάτιο και γράφηκε σε νυχτερινά μαθήματα στη Σχολή Μηχανικής και Ναυσιπλοείας. Τον επόμενο χρόνο ο πατέρας του, ο οποίος έπασχε από εμφύσιμα και νεφρική νόσο, πέθανε σε ηλικία 52 ετών. Για να συντηρήσει τον εαυτό του και τη μητέρα του, ο Χίτσκοκ έπιασε δουλειά ως τεχνικός υπάλληλος σε μια εταιρεία. Συνέχισε όμως τα νυχτερινά μαθήματα, αυτή τη φορά στην ιστορία της τέχνης, τη ζωγραφική, τα οικονομικά και τις πολιτικές επιστήμες. Ο μεγαλύτερος αδερφός του δούλευε στο οικογενειακό κατάστημα. Το 1919, 20 χρόνων, διάβασε μια εφημερίδα ότι ο παραγωγός της Paramount Pictures άνοιγε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σχεδίαζαν να κινηματογραφήσουν το έργο «Οι στενοχώριες του Σατανά». Ο Χίτσκοκ δημιούργησε μερικά σχέδια για τους τίτλους του έργου και τα έστειλε στο στούντιο. Τον προσέλαβαν και άρχισε να εργάζεται για το στούντιο ως σχεδιαστής τίτλων ταινιών. Σιγά σιγά ο Χίτσκοκ, αποκτώντας εμπειρίες, άρχισε να αναλαμβάνει και άλλους ρόλους στην παραγωγή των βοβών ταινιών της εποχής. Και το 1923, συμμετέχοντας στην παραγωγή μιας ταινίας, γνώρισε τη σεναριογράφο Άλμα Ρεβίλ, που θα γινόταν η μελλοντική σύζυγός του. Το καλοκαίρι του 1925 του ζητήθηκε να σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία, ένα δράμα με τίτλο «Ο κήπος των ειδονών». Ήταν μια συμπαραγωγή αγγλικής και γερμανικής εταιρείας και μεγάλο μέρος της γυρίστηκε στη Γερμανία. Του ζητήθηκε να γυρίσει και τη δεύτερη ταινία του, με τίτλο «Ο αετός του βουνού», στη Γερμανία. Εκεί παρακολούθησε και επηρεάστηκε από τις γερμανικές ταινίες που είδε. Επιστρέφοντας στην Αγγλία, γύρισε το 1927 το πρώτο του θρίλερ, με τίτλο «Ο ενοικιαστής», μια ιστορία της ομίχλης του Λονδίνου, για το κυνήγι ενός κατασυρωή δολοφόνου, που φορώντας μαύρο μανδύα και κρατώντας μια μαύρη τσάντα, δολοφονεί νεαρές ξανθές γυναίκες στο Λονδίνο και μάλιστα μόνο τις τρίτες. Μια σπιτονικοκυρά υποπτεύεται ότι ο ένικός της είναι ο δολοφόνος, αλλά αποδεικνύεται αθώος. Για να μεταδώσει την εντύπωση ότι ακούγονταν βήματα από έναν επάνω όροφο, ο Χίτσκοκ έφτιαξε ένα γυάλινο πάτωμα έτσι ώστε ο θεατής να μπορεί να δει τον Ικάρη να περπατά πάνω κάτω στο δωμάτιό του πάνω από τη σπιτονικοκυρά. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την Άλμα Ρεβίλ, με την οποία συνεργαζόταν συνέχεια στις ταινίες που γύριζε. Μαζί απέκτησαν και μια κόρη. Το 1929 ο Χίτσκοκ άρχισε να εργάζεται για τη δέκατη ταινία του με τίτλο «Εκβιασμός», όταν η εταιρεία παραγωγής της έδωσε τη δυνατότητα να έχει ήχο. Η ταινία ήταν η πρώτη βρετανική ταινία με ήχο. Το 1933 ο Χίτσκοκ υπέγραψε συμβόλαιο για πολλές ταινίες με την εταιρεία παραγωγής Γκομό. Η πρώτη του ταινία το 1934 για την εταιρεία με τίτλο «Ο άνθρωπος που ήξερε πολλά» ήταν επιτυχημένη.
με τη δεύτερη το 1935 με τίτλο «Τα 39 σκαλοπάτια» κέρδισε την αναγνώρισή του και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επόμενη μεγάλη επιτυχία του Hitchcock ήταν το 1938, η ταινία «Η κυρία εξαφανίζεται», όπου μια Βρετανίδα κατάσκοπος που υποδίεται την κουβερνάντα εξαφανίζεται σε ένα ταξίδι με τρένο στη φανταστική ευρωπαϊκή χώρα Μπαντρίκα. Για αυτή την ταινία ο Hitchcock πήρε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας των κριτικών κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Το 1939 ο Hitchcock υπέγραψε ένα συμβόλαιο 7 χρόνων με έναν Αμερικάνο παραγωγό και έτσι πήγε στο Hollywood. Εκεί γύρισε την πρώτη ταινία με τίτλο «Ρεβέκα», η οποία πήρε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Από το 1940 ως το 1944 οι ταινίες που γύρισε ο Hitchcock ήταν ποικίλες. Από τη ρομαντική κωμωδία «Ο κύριος και η κυρία Σμιθ» το 1941 μέχρι το ζωφερό φιλμ νουάρ «Η σκιά της αφιβολίας» το 1943. Ταυτόχρονα γύρισε και μερικές μικρού μικρούς ταινίες που καταγγέλουν τα εγκλήματα των Ναζί, οι οποίες έχουν διατηρηθεί στο Μουσείο του Παγκόσμιου Πολέμου στο Λονδίνο. Το 1945 ο Hitchcock σκηνοθέτησε την ταινία «Νύχτα αγωνίας», η οποία εξετάζει την ψυχανάλυση και περιλαμβάνει μια ονειρική παρουσίαση σχεδιασμένη από τον Σαλβαντόρ Νταλί. Ο Γκρέγκορι Πεκ υποδίεται έναν που πάσει από αμνησία και είναι υποθεραπεία της ψυχαναλήτριας που υποδίεται η Ίγκριντ Μπέρκμαν, η οποία τον ερωτεύεται ενώ προσπαθεί να ξεκλειδώσει το αποθυμένο παρελθόν του. Το 1946 παρουσιάζεται η επόμενη ταινία του Hitchcock με τίτλο «Notorious», μια ταινία κατασκοπευτική και ερωτική, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Κάρι Γκραντ, η Ίγκριντ Μπέρκμαν και εμφανίζεται ο Αλέξης Μινωτής. Το 1948 ο Hitchcock παρουσιάζει την πρώτη έγχρωμη ταινία του με τίτλο «Ο Βρόχος» και πρωταγωνιστεί τον James Stewart. Το 1954 ξεκίνησε τρεις έγχρωμες ταινίες με την Grace Kelly. Η πρώτη είχε τίτλο «Τηλεφωνήσατε ασφάλεια άμεσου δράσεως». Η δεύτερη είχε τίτλο «Σιωπηλός μάρτυρας» και συμπροταγωνιστούσε ο James Stewart. Και η τρίτη είχε τίτλο «Το κυνήγι του κλέφτη» με συμπροταγωνιστή τον Cary Grant. Η ταινία «Δεσμότης του Ηλίγκου» ήταν ένα ψυχολογικό θρίλερ παραγωγής 1958. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο James Stewart στο ρόλο ενός αστυνομικού, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση λόγω ψυχολογικού σοκ που υπέστη κυνηγώντας έναν εγκληματία. Σοκ το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να υποφέρει από κατάθλιψη και ηλίγκους. Στην πρωταγωνίστρια του Στιούαρτ είναι η Κιμ Νόβακ, στο ρόλο μιας γυναίκας που παρουσιάζει αλόκοτη συμπεριφορά και κρατά ένα σκοτεινό μυστικό. Το 1959 ο Hitchcock γυρίζει την ταινία «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων», μια ταινία κατασκοπίας με πρωταγωνιστές τον Cary Grant, την Eva Marie Saint και τον James Mason. Το 1960 ο Hitchcock γυρίζει την πιο γνωστή ταινία του με τίτλο «Ψυχό» και πρωταγωνιστεί τον Άντονι Πέρκινς στο ρόλο ενός ψυχωτικού δολοφόνου. «Τα πουλιά» είναι μια ταινία τρόμου του 1963 σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Alfred Hitchcock. Βασισμένη στην ομώνυμη ιστορία της Δάφνης Ντι Μοριέ, επικεντρώνεται σε μια σειρά από ξαφνικές και ανεξήγητες βίαιες επιθέσεις πουλιών στους κατοίκους της παραλίας Μποντέγκα της Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια λίγων ημερών. Πρωταγωνιστή η πρωτοεμφανιζόμενη Τίπι Χέντρεν. Το 1964 ο Hitchcock γυρίζει το ψυχολογικό θρίλερ «Μάρνη» με την Τίπι Χέντρεν και τον Σον Κόνερι. Η κεντρική ηρωίδα της ταινίας, η Μάρνη, είναι μια κλεκτομανής που λιποθυμαίνει όταν βλέπει κόκκινο χρώμα. Το 1966 γυρίζει «Το σχισμένο παραπέτασμα», μια τυπικά ψυχροπολεμική ταινία η οποία ταυτόχρονα κρίνει, έστω και έμεσα, την πολιτική διαφθορά και κατασκοπία σε κάθε τους μορφή. Πρωταγωνιστούν ο Πολ Νιούμαν και η Τζούλι Άντριους. Το 1969 ο Hitchcock γυρίζει την ταινία «Το Παζ», που και αυτή αναφέρεται στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Και το 1972
επιστρέφει στη Βρετανία και γυρίζει την ταινία «Φρενίτης», μια κλασική αστυνομική ταινία. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ πεθαίνει στις 29 Απριλίου 1980 από νεφρική ανεπάρκεια σε ηλικία 81 χρόνων.